Ακούτε τα podcast του 902.gr. Γεια χαρά σε όλους και πάνε να μας τρελάνουν. Γιατί μη μου πείτε ότι δεν τρελαίνεστε με όσα ακούτε τις τελευταίες μέρες. Όπως καταλάβατε, θα ασχοληθούμε ξανά με το καυτό θέμα των πληστηριασμών. What is this, a crossover episode? Ναι, πάλι πληστηριασμοί όπως το πρώτο επεισόδιο. Και αφορμή γι' αυτό είναι η πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Για όποιον δεν έχει καταλάβει, η απαράδεκτη αυτή απόφαση έκρινε ότι το επίσης απαράδεκτο θεσμικό πλαίσιο της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ μπορεί να συνεχίσει να υλοποιείται απαράδεκτα κανονικά. Και να προχωρήσει η διαδικασία που με έναν πρόχειρο υπολογισμό σημαίνει 700.000 πληστηριασμούς, που ανάμεσά τους βρίσκονται χιλιάδες πρώτες κατοικίες χρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών. Οι άθλοι αυτοί τύποι λοιπόν, και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ, που τσακώνονται με αφορμή αυτή την απόφαση και προσπαθούν να δείξουν ποιος ενδιαφέρεται για τα σπίτια του Κοσμάκη, μοιάζουν περίπου σαν τους δολοφόνους που δεν γυρίζουν μόνο στον τόπο του εγκλήματος, αλλά γυρίζουν και κάνουν ότι θα εξιχνιάσουν κιόλας το έγκλημα. Καμία λαϊκή κατοικία δεν μπήκε σε πληστηριασμό επί ΣΥΡΙΖΑ. Τα πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας είναι το 1 τρίτο του 17. Μνημονίου. Απίστευτα πράγματα. Είναι κυριολεκτικά εξοργιστικό το πινκ-πονκ ευθυνών ανάμεσα στα δύο κόμματα για το ποιος ξεκίνησε τους πληστηριασμούς. Για το ποιος έκανε ή δεν έκανε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Για το ποιος προστάθευε τα σπίτια. Και όσο τους ακούμε να μαλώνουν, τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε ότι η φωλιά και των δυο τους είναι λερωμένη. Γιατί εδώ που τα λέμε, τα κοράκια των φαντς ήδη κάνουν business. Ήδη προχωρούν τις διαδικασίες των πληστηριασμών με τη δική τους επωνυμία, κάνοντας χρήση των νόμων της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε, υπάρχει στόχος εθνικός, στόχος ευρωπαϊκός. Ο στόχος για απομείωση των κόκκινων δανείων. Γιατί? Μα για να ελαφρυνθούν οι τράπεζες και να μπορούν να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη. Έτσι πιάνονται οι ρυθμοί ανάπτυξης και επενδυτικές βαθμίδες. Αφήνοντας κόσμο στο δρόμο. Αυτή είναι η ανάπτυξη. Αυτός ο στόχος, μάλιστα, είναι γραμμένος στα βασικά προαπαιτούμενα της μεταμνημονιακής εποπτείας. Καλά, τα μνημόνια δεν τέλειωσαν, ρε παιδιά. Τι πανηγυρίζανε τότε τον Αύγουστο του 18? Για να καταλάβουμε τα μεγέθη, αρκεί να πούμε ότι το 2022 έγιναν πάνω από 40.000 πληστηριασμοί. Ακούστε με τι άνεση τα λέει ο Γεωργιάδης. Από τον καπιταλισμό δεν γίνονται πληστηριασμοί. Θα κάνετε άλλες τόσο στο 23. Προφανώς και σαν να μην έφταναν αυτά, έχουμε και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που αυξάνει κι άλλο τα επιτόκια, φορτώνοντας έως και 3 ή παραπάνω δόσεις το χρόνο στα ήδη χρεωμένα νοικοκυριά. Για να καταλάβουμε καλύτερα την κατάσταση, αρκεί να ξέρουμε ότι 1 στα 3 στεγαστικά δάνεια που είχαν ρυθμιστεί το 2021 έχουν κοκκινήσει ξανά. Και ταυτόχρονα, τα δάνεια που έχουν περάσει από τις τράπεζες στα funds αυξήθηκαν μόνο μέσα στο 2022 κατά περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Και πώς πέρασαν όλα αυτά? Το απαντάνε τα ίδια τα κοράκια στην επίσημη ιστοσελίδα τους. Ναι, βέβαια, έχουν επίσημη ιστοσελίδα. Εκεί λοιπόν περιγράφουν το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη δραστηριότητα των, ακούστε τι ωραία αυτό προσδιορίζονται, εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Και γράφουν πάνω-πάνω. Νόμος 4354 του 2015 για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και αμέσως από κάτω, πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια του 2017 και του 2019. ΣΥΡΙΖΑ μυρίζει. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στο ξύλωμα της προστασίας της λαϊκής στέγης με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς που θεσμοθέτησε. Είναι επίσης αδιαμφισβήτητο το γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα ζητά αναστολή πληστηριασμών μέχρι τις εκλογές, για να αλλιεύσει ψηφαλάκια και μετά τις εκλογές να συνεχίσουν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί που καθιέρωσε ο επικυβέρνησής του. Και γιατί είναι αδιαμφισβήτητο? Μα γιατί ο ίδιος ο Τσίπρας δεν αφήνει και πολλά περιθώρια να παρερμηνευτεί. Προσέξτε, σε καμία ευνομούμενη πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί. Έτσι, μπράβο. Τι είμαστε, τίποτα μπανανίες? Άρα, οι πληστηριασμοί είναι συστατικό στοιχείο της ευνομίας. Σκεφτείτε όμως το εξής. Το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε θα ασκήσει τα μνημόνια και όταν ανέβηκε στην κυβέρνηση έγιναν αυτά που ζήσαμε και ζούμε. Σήμερα, και ενώ είναι ακόμα στην αντιπολίτευση, λέει ότι επιτρέπονται οι πληστηριασμοί. Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Και το λέμε αυτό γιατί τα έργα και οι μέρες του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν ακόμα κυβέρνηση είναι πολλά και διάφορα.
Ας τα πιάσουμε ένα-ένα. Όχι μόνο δεν παρέτεινε τη λεγόμενη προστασία της πρώτης κατοικίας που είχε μέχρι τότε και που για να μπει σε αυτή έπρεπε να ξεπουλήσει ό,τι έχεις και δεν έχεις, αλλά τροποποίησε σε χειρότερη κατεύθυνση τον νόμο Κατσέλη, που καθιερώθηκε να λέγεται νόμος Κατσέλη Σταθάκη. Τι έκανε? Εισήγαγε νέες έννοιες στη ζωή μας, όπως την έννοια του συνεργάσιμου δανειολήπτη. Ότι δηλαδή για να σώσει ο Κοσμάκης την πρώτη κατοικία θα πρέπει να δίνει ένα ποσό τέτοιο, ακούστε, ώστε οι πιστωτές του δεν θα βρεθούν χωρίς τη συνένεσή τους σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό διαβάσαμε. Με λίγα λόγια, ο όποιος διακανονισμός θα έπρεπε να αποδώσει στα κοράκια όσα θα έπαιρναν αν έβγαζαν το σπίτι σε πληστηριασμό. Και βέβαια, εκείνα τα ωραία χρόνια, το 2015 και το 2016 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μπήκαν για τα καλά στη ζωή μας τα funds, μιας και θεσμοθέτησε ότι τα δάνεια θα μπορούν να μεταβιβάζονται σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Απλά η διαχείριση απαιτήσεων σημαίνει ότι μπορούν να βγάλουν το σπίτι του Κοσμάκη στο σφυρί. Και επειδή αυτό δεν θα περνάγε έτσι, μιας και κάτι κολλημένοι που λέει και ο Πολάκης έκαναν κινητοποίηση στο Δεκέμβριο του 2017, ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει το ιδιώνυμο για όσους αντιστέκονται και κινητοποιούνται ενάντια στους πληστηριασμούς λαϊκών σπιτιών. Αυτά τα ωραία. Και βέβαια, οι πρώτες ποινικές διώξεις επιβλήθηκαν ήδη από το 2018. Όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποκάλυψη τόσο ως κυβέρνηση όσο και ως αντιπολίτευση. Τα όσα ξεφουρνίζουν κάθε μέρα τα στελέχη του και ο Τσίπρας είναι πραγματικά αποκαλυπτικά. Μα 25.000 πληστηριασμοί δεν είναι πολύ. Πώς είπατε? Λίγοι 25.000 πληστηριασμοί επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόσφατη συνέντευξή του μετέτρεψε το προφανές ψέμα που έλεγε τις προηγούμενες μέρες ότι επί ημερών μας δεν έγινε πληστηριασμός πρώτης κατοικίας στο «δεν έγινε κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών». Μίλησε ακόμα για την ανάγκη να υπάρξει κανονιστικό πλαίσιο που θα προστατεύει τα ευάλωτα νοικοκυριά. Τι σημαίνει όμως ευάλωτα νοικοκυριά που λέει ο Τσίπρας? Διαβάζουμε τον ορισμό που δίνει η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσδιορίζουν τα έξοδα που είναι αποδεκτό να έχει μία οικογένεια για να ζήσει επαρκώς. Αφού καλυφθούν οι δαπάνες αυτές, το οποιοδήποτε ποσό περισσεύει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή των χρεών προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ρυθμίσεις τέτοιες μόνο για τους σχετικά εξαθλειωμένους και ό,τι περισσεύει από τα βασικά που είναι η διατροφή και οι λογαριασμοί θα πηγαίνει στις τράπεζες. Και αν αναρωτιέται κανείς ποιος τα λέει ρε παιδί μου όλα αυτά, τι εστί η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους? Αυτός ο φορέας λοιπόν είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία που συστάθηκε με νόμο του 2016 και ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 31 Οκτωβρίου 2016 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Για να καταλάβει κανείς τι ακριβώς γίνεται στην πραγματικότητα, ακούστε τι λέει αυτή η υπηρεσία που συνέστησε ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο παρακάτω. Διαβάζουμε. Σημειώνεται ότι στη διαδικασία ρύθμισης ενός δανείου, η τράπεζα ή ο διαχειριστής δανείου ενδέχεται να μην δεχτεί το ποσό που περισσεύει και να ζητά μεγαλύτερο ποσό. Αυτό μπορεί να συμβεί διότι το περίσσευμα δεν αρκεί για να φτάσει τουλάχιστον στο ποσό που θα λάμβανε η τράπεζα ή ο διαχειριστής δανείου εάν ρευστοποιούταν η περιουσία του οφειλέτη. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο χιλιάδες νοικοκυριά χάνουν ή κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους από τους πληστηριασμούς και ας είναι ενταγμένα σε δίθεν ευνοϊκές ρυθμίσεις. Τι άλλο είπε στη συνέντευξή του ο Τσίπρας? Χαρακτήρισε σωτήριο τον νόμο Κατσέλη. Μόνο που για τον νόμο Κατσέλη ο Σταθάκης, υπουργός Οικονομίας επί ΣΥΡΙΖΑ το 2015, έλεγε: «Θα υπενθυμίσω ότι τα κόκκινα δάνεια είναι 430.000 σήμερα. Στο παλιό νόμο Κατσέλη έχουν προσφύγει τα 170.000. Γιατί δεν έχουν προσφύγει τα υπόλοιπα? Διότι ο νόμος προέβλεπε ότι για να στηρίξεις την πρώτη κατοικία σου θα έπρεπε, αν είχε συμπληρωματικά περιουσιακά στοιχεία, να εκποιήσεις τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να στηρίξεις την κύρια κατοικίας». Καταλάβατε τι ζούμε. Ύστερα ήρθε η σειρά της Νέας Δημοκρατίας. Με δόξα και τιμή διατήρησε το θεσμικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ, αφού το είχε ψηφίσει έτσι κι αλλιώς μέσω του Τρίτου Μνημονίου. Και βέβαια έφερε κι άλλα μέτρα, ακόμα πιο σκληρά. Έφερε το νέο πτωχευτικό κώδικα που ολοκλήρωσε το έγκλημα. Ο νέος πτωχευτικός κώδικας προβλέπει πως όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν τις δόσεις του δανείου, θα μπορεί η τράπεζα να δεσμεύει την περιουσία και να επιλέγει αν θα την εκποιήσει κιόλας.
προβλέπει ακόμα ότι για 3 χρόνια όποιος δεν μπορεί να πληρώνει δόσεις θα δουλεύει πρακτικά για την τράπεζα και θα κρατά για τον εαυτό του μόνο ένα χαρτζιλίκι διαβίωσης και η τράπεζα θα εισπράττει αυτόματα τον υπόλοιπο μισθό του, ενώ και η περιουσία του θα ελέγχεται από την τράπεζα. Αυτές οι ωραίες νόμιμες ληστείες γίνονται στις ευνομούμενες πολιτείες. Και τελικά μετατρέπει τους εργαζόμενους σε νικάριδες στα σπίτια τους. Όμως δεν είναι μόνο αυτό, γιατί με το σπάρο του πτωχευτικού κώδικα πιάνονται πολλά τριγόνια. Οι τράπεζες συγκεντρώνουν χιλιάδες ακίνητα που βγάζοντάς τα στο σφυρί επιταχύνονται επενδύσεις σε διάφορους τομείς όπως για παράδειγμα ο τουρισμός και οι αναπλάσεις περιοχών. Είπαμε, χρειάζεται σχέδιο για να πιαστούν οι ρυθμοί ανάπτυξης και οι επενδυτικές βαθμίδες. Ταυτόχρονα, ο νέος πτωχευτικός κώδικας σφίγγει κι άλλο τη θηλιά των χρεών γύρω από τους μικρούς επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που ήδη έχουν να αντιμετωπίσουν βουνό υποχρεώσεων απέναντι στις τράπεζες και το κράτος. Αυτά είναι τα έργα και οι μέρες της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Σε μια κοινή πορεία που στο σήμερα καταλήγει στο να προετοιμάζονται εκατοντάδες χιλιάδες πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας χρεωμένων οικοκυριών. Και τώρα πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Για δεύτερη φορά τους τελευταίους μήνες, το ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή την περασμένη Δευτέρα και ζητούσε παύση εδώ και τώρα των πληστηριασμών σπιτιών και της περιουσίας του λαού. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την απέρριψε ασυζητητή. Καλά τώρα, εντάξει. Αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που κάνουν ότι τάχα ενδιαφέρονται, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και λοιποί συγγενείς, δεν έβγαλαν κιχ για την τροπολογία του ΚΚΕ. Η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας όπως και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ να αφήσουν τη λαϊκή κατοικία έρμεο στα κοράκια είναι συνειδητή επιλογή στήριξης των τραπεζιτών και των συμφερόντων τους. Τελεία και παύλα. Κι αν όλοι αυτοί είναι από τη μεριά των αρπακτικών και των τραπεζών, εμείς είμαστε στην άλλη πλευρά. Στην πλευρά των πολλών. Και το σύνθημα «Τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός». Τι σημαίνει αυτό? Σας μεταφέρουμε τα λόγια του μεγαλύτερου γιου μιας οικογένειας που προσπάθησαν να την πετάξουν έξω από το σπίτι της πριν μερικές μέρες. Λέει λοιπόν ο Βασίλης. Το 2017, μετά από αιματηρές θυσίες, φτάσαμε στο σημείο να πρέπει να διαλέξουμε ή το δάνειο, ή το ρεύμα, τα τρόφιμα, ακόμα και τον γιατρό. Δεν μας έφεραν εδώ τα λάθη, αλλά συγκεκριμένες πολιτικές. Και δεν είναι ντροπή να σηκώσεις το χέρι και να ζητήσεις βοήθεια. Το λαϊκό κίνημα είναι εκεί και θα βοηθήσει. Εγώ το είδα. Το βίωσα. Κανένας δεν πρέπει να μείνει μόνος του. Έτσι ακριβώς. Αν υπάρχει μια ασπίδα για τη λαϊκή κατοικία από τράπεζες, κοράκια και επιχειρηματικούς ομίλους, είναι ο μαζικός αγώνας για να μην χάσει κανείς το σπίτι του. Κάθε σπίτι λαϊκής οικογένειας που βγαίνει σε πληστηριασμό να γίνεται σπίτι όλης της γειτονιάς, των σωματείων, των μαζικών φορέων. Ήδη πήραν μια πρώτη γεύση. Μόνο έτσι θα κοπεί ο αέρας στα κοράκια και τις κυβερνήσεις. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη λοιπόν σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Για να ενημερώνεστε για κάθε νέο επεισόδιο ακολουθήστε το κανάλι μας. Και μην ξεχνάτε, στο 902.gr και το Ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.